Με βροχή στην Ελεύθερνα, καταιγίδα και χαλάζι στα Ανόγια, τοπική βροχή στην Αμοδάρα του Ηρακλείου, προβλήματα ηλεκτροδότησης στα Χανιά και με εκατοντάδες κεραυνούς, εκδηλώθηκε στην Κρήτη το κύμα κακοκαιρίας ΕΒΑ. Η εκδήλωση των φαινομένων ως τις 11.30 περίπου το πρωί εναλλασσόταν με ηλιοφάνεια, συννεφιά και κατά τόπους βροχές, ενώ οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν υψηλές σε ολόκληρο το νησί. Από τα ξεχωριστά σημεία της κακοκαιρίας ήταν οι κεραυνοί. Όπως έδειξε ο χάρτης κεραυνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 11:24 το πρωί είχαν πέσει 4.531 κεραυνοί σε νότια Πελοπόννησο, Αιγαίο και Κρήτη, οι οποίοι δεν αποκλείεται να αυξηθούν περαιτέρω. Τρεις ακριβώς εβδομάδες από τις φωνικές πλημμύρες στην Αγία Πελαγία, η Κρήτη εν ώψη της κακοκαιρίας ΕΒΑ είχε προετοιμαστεί. Ευτυχώς όμως τα χειρότερα δεν ήρθαν. Ήμασταν όλοι φοβισμένοι γιατί οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές από την πρόσφατη θεομηνία. Επομένως, ναι, ήμασταν και σε εγρήγορση και ανήσυχοι γιατί δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Η επιφυλακή στην οποία τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, περιφέρειας και δήμων, όπως η πυροσβεστική και η αστυνομία, φάνηκε προληπτική, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται σε μεγαλύτερη ένταση τις πρωινές ώρες, κυρίως σε πιο ορεινές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, είτε γνωρίζουμε ανάλογο σήμα από τη στιγμή που έχουμε ένα έκτακτο, δεν πάβει η περιφέρεια σε συνεργασία με τους δήμους, παρόλο τις ελλείψεις, δυστυχώς, να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, να είναι σε ετοιμότητα. Στα Ανόγια οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ η έντονη χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με τη βροχή προκάλεσε ζημιές στις ελαιοκαλλιέργειες, ενώ προκλήθηκε πρόβλημα και στην ηλεκτροδότηση. Οι βλάβες στο αγροτικό οδικό δίκτυο, ανέφερε ο δήμαρχος της περιοχής, εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να καταγραφούν από αύριο που τα φαινόμενα αναμένεται να κοπάσουν. Είχαμε αρκετές ποσότητες νερού και το χαλάζι ήταν ένας συνδυασμός ο οποίος πιστεύουμε ότι έχει προκαλέσει αρκετές ζημιές στην όποια ελαιοπαραγωγή υπήρχε στην περιοχή και υπήρξαν και διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος ευτυχώς για μικρά χρονικά διαστήματα. Η επέλαση της κατοικίας ΕΒΑ, τα μποφόρια και οι δυνατοί κυματισμοί κατέστρεψαν το κουφάρι του πλοίου Απόλλων Κάπα στην Αγία Ρουμέλη, με αποτέλεσμα να έχει διαλυθεί και τα κομμάτια του να επιπλέουν στη θάλασσα και την ακτή. Και στην Αμουδάρα, η προσκαιρή έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε λίμνες. Πάντως η ΕΒΑ μπορεί να μην έδειξε το χειρότερο πρόσωπό της στην Κρήτη, όμως σε αρκετές περιοχές της χώρας οι βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τα κεραυνικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και πλημμύρες. Επικαιροποιημένο δελτίο εξέδωσε στις 11 το πρωί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα μεγάλα ύψη βροχής και η μεγάλη συχνότητα κεραυνών που ήταν το κύριο φαινόμενο αυτής της κακοκαιρίας εκδηλώθηκαν με μεγαλύτερη ένταση σε πολλές περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας αλλά και στις Κυκλάδες και τις Ποράδες. Μάλιστα, αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος 112 έγινε στη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνονται από τα ξημερώματα και στην Αττική με επίκεντρο τον Πειραιά. Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφηκαν σε αρκετά σημεία του Πειραιά, ενώ προβλήματα υπήρξαν και στην ηλεκτροδότηση.